Λοιπόν, είναι μαζί μας η Βασιλική Χριστοφίδου. Χριστοφή, έκανα λάθος. Λοιπόν, είναι η Βασιλική Χριστοφή μαζί μας, είναι επικοινωνιολόγος και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία των πολιτικών με τους πολίτες και τι κρύβει πίσω της η... τέχνη αυτή. Όχι μόνο αυτό, οι κινήσεις τους, οι γκριμάτσες τους. Με ποιο θα ασχοληθούμε? Που κοιτάνε. Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα. Με ποιο θα ασχοληθούμε? Έχεις φέρει πράγματα μαζί. Έχεις φέρει και έχεις δώσει δικό και στο σκηνοθέτημα. Ναι, και έχω δώσει και φωτογραφίες από διάφορες... Με σειρά τα έχεις δώσει? Ναι. Για να μην σου το ανακατεύουμε εμείς. Ναι, δεν πειράζει. Δεν σε πειράζει? Καθόλου. Δεν θες να ξεκινήσουμε με το Τσίπρα? Με το Τσίπρα, είχα βάλει πρώτο τον Αναστασιάδη. Αναστασιάδη. Άντε, πάμε με Αναστασιάδη. Και θα κορυφώσουμε με το Τσίπρα. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι η γλώσσα του σώματος αυτό που βγάζουμε προς τα έξω δεν είναι 100%, γιατί πρέπει να συνδυάσεις πολλές μαζί. Τι σημαίνει? Είναι κατά 80% αυτό που θα πούμε τώρα, γιατί δεν ξέρεις τι σκέφτεται ο άλλος. Ναι, έχει σημασία όμως ένας πολιτικός να προσέχει τις κινήσεις των χεριών του. Σαφώς, το πώς περπατά, το πώς ντύνεται. Πολύ σημαντικό. Αν θα έβαζες μια βαθμολογία στους πολιτικούς μας, τι βαθμολογία θα τους έβαζες για την επικοινωνιακή τους πολιτική, να πω? Δεν θα έβαζα πάρα πολύ ψηλή, γιατί ίσως επειδή είναι η δουλειά μου και είμαι πιο αυστηρή από τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, το οποίο πρέπει να δουλέψεις. Τον αν έρθω εγώ να σου πω ότι πρέπει να κάνεις αυτές τις κινήσεις, αν δεν το δουλέψεις από μόνος σου, δεν θα σου βγει ποτέ στην κάμερα. Πες μας ένα παράδειγμα με τον Αναστασιάδη. Π.χ. ο Αναστασιάδης. Ο Αναστασιάδης όταν κάνει μια ομιλία, θέλει να το πει τόσο πολύ έντονα, που ξέρεις, βγάζει τα χέρια του, βλέπεις όπως είναι η εικόνα, προσπαθεί να δείξει. Είναι πιο σκληρός στις κινήσεις που κάνει, γιατί θέλει να είναι πιο επιβλητικός. Θέλει να πείσει γι' αυτό που λέει. Ναι, και προσπαθεί και μέσα από διάφορες... Προσπαθώντας να πείσει, γίνεται πιο σκληρό το πρόσωπό του. Ναι, και είναι συνήθως, αν κοιτάξετε τις φωτογραφίες και αν το δείτε, είναι συνήθως, πώς να το πούμε, συνοφριωμένος, ρε παιδί, ναι, το πρόσωπό του. Κάνει και τα φρύδια, ναι, του Αναστασία. Φυσικό του λίγο. Ναι, γίνεται φυσικό μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Αν το κάνεις μεγάλο χρονικό διάστημα, θα γίνει φυσικός. Θα πρέπει να το προσέξει αυτό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, γιατί δεν είναι τόσο κοντά στον κόσμο. Ενώ αν έχεις πιο απαλές εκφράσεις προσώπου, ο άλλος σε βλέπει πιο θετικά. Απλά θα μπορούσε πιο, ξέρεις... Να γλυκάνει. Ναι. Ακριβώς. Μπορεί ο κόσμος να το βλέπει, ας πούμε, να πει γιατί είναι νευριασμένος ο πρόεδρος, γιατί θυμώσε. Ακριβώς. Γιατί πάλι θυμώνει. Ναι. Και νομίζω ότι αυτή που επικρατεί είναι ότι θυμώνει λίγο περισσότερο από τις υπόλοιπες. Αν το γνωρίσει κάποιος, το πρόεδρο της Δημοκρατίας, έχει και φοβερό χιούμορ. Είναι και πολύ απλός στις συζητήσεις του με τον κόσμο. Είναι ωραίος άνθρωπος. Δεν το δείχνει. Δεν το έχει βγάλει προς τα έξω. Δεν αυτό... τα έχει καταφέρει. Ακριβώς. Δεν έχει επικοινωνιολόγο ο πρόεδρος. Έχουμε επικοινωνιολόγο. Σαφώς και έχει. Σαφώς. Όλοι έχουν. Μάλιστα. Όλοι έχουν, Ναι. Πες κι άλλα. Η πολιτική να ξέρετε... Πάντως δίνεται ωραία. Ναι, είναι ωραίο. Ναι. Δίνεται ωραία. Φινετσάτα μπορείς να πεις. Ναι, φινετσάτος. Είναι φινετσάτος. Είναι γοητευτικός. Τώρα κάνουμε μια συζήτηση δηλαδή. Για να σκηνήσει το χέρι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι όλοι οι πολιτικοί, επειδή τους έχει δοθεί από ανέκαθεν, η πρώτη κίνηση που κάνουν όταν λένε κάτι είναι αυτή. Αυτό είναι το πράγμα. Μπορείτε να το δείτε στις φωτογραφίες. Αυτό το κάνει στα Βριανή. Αυτό όχι, εγώ χορεύω με τα χέρια μου. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις απόφαση και αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό. Μάλιστα. Οπότε γι' αυτό το κάνουν συνέχεια. Αυτό ότι λένε κάτι σοβαρό, το οποίο υπάρχει από μια συζήτηση που είχαν κάνει. Κατάλαβες. Το ότι έχει προηγηθεί μια συζήτηση και μια προεργασία δεν και το λένε για λέω, να το πούν. Δεν τις πλάκας, είναι σοβαρές κουβέντες που σου λέω τώρα. Ακριβώς. Και θα δούμε μετά ότι όλοι οι πολιτικοί έχουν αυτή την κίνηση. Ναι. Περισσότεροι την έχουν. Λοιπόν, στη δεύτερη εικόνα κάτω φαίνεται ότι είναι ο leader στην ουσία, σαν ηγέτης, γιατί οι άλλοι περπατούν και στην ουσία τον βλέπουν, φαίνεται ότι είναι μπροστά. Και να ξέρετε ότι πάντα αυτοί που στην ουσία είναι ένα βήμα μπροστά, είναι ηγέτες, είναι ένας πρόεδρος. Ένας ότι είναι... πρόεδρος, ένας ηγέτης δεν πρέπει να κοιτάει δεξιά και αριστερά. Ακριβώς, πρέπει να κοιτάει μπροστά. Μάλιστα. Λοιπόν, πιο στην άλλη εικόνα μπορούμε να δούμε το Τσίπρα, όπου, να δώσετε σημασία σε αυτό που θα πω, ο κύριος Αναστασιάδης αγγίζει τον κύριο Τσίπρα στο χέρι, για να του δείξει φιλικότητα, ότι είναι εγκάρδιος, ότι τον θέλει. Ενώ πιο κάτω θα δούμε σε μια εικόνα ακριβώς το αντίθετο, ότι ο Τσίπρας αγγίζει κάποιον άλλον για που θέλει να του δείξει εγκαρδιότητα. Και όχι τον Αναστασιάδη. Ακριβώς. Πω, κάνουμε πολύ πάμε στο τώρα. Τσίπρα.
Ναι. Λοιπόν, ο Τσίπρας έχει αισθήσει όλο του την προεκλογική εκστρατεία από τότε που άρχισε να βγαίνει ότι είναι παιδί του λαού. Ναι. Ότι επικοινωνιακά πώς θα το βαθμολογούσες? Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι από τους καλύτερους. Mm. Γιατί παίζει... έκανε τον κόσμο να ταυτιστεί μαζί του. Να νιώσει ο άλλος... το τείχος που έχει ένας πολιτικός. Ακριβώς. Μάλιστα. Και είναι αυτό που γι' αυτό κέρδισε, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Οπότε όλοι σχολιάζουν ότι δεν φοράει γραβάτα, ότι είναι πιο απλός. Αν φορέσει γραβάτα, είναι σαν να πηγαίνει ενάντια σε όλη, την προεργασία που έχει κάνει. Οπότε είναι, θα κάνει ακριβώς το αντίθετο. Και θέλει να νιώθει ότι. Θέλει να δείξει στους άλλους ότι εντάξει, είμαι πρωθυπουργός, αλλά δεν έγινε και κάτι. Θα σας σώσω. Έφυγε τα κάγκελα από το Σύνταγμα. Κατάλαβα. Έδιωξε όλα τα τείχη που χώριζαν στους πολιτικούς. Τους θεσμούς από το ακριβώς, κόσμο. Για να τους έχει κοντά τους. Ναι. Για να τους ξεσηκώνει. Αν νιώθεις ο άλλος ότι είναι ένα μεσένα, τον ξεσηκώνει. Ταυτίζεται. Ακριβώς. Και το άλλο που είδαμε, που είδα χθες, είναι το Βαρουφάκι, διάβαζα. Α, τον έχω μετά. Ναι. Α, τον έχεις μετά. Ναι. Εντάξει, θα το δούμε μετά το Βαρουφάκι. Πες μας κάτι παραπάνω για το Τσίπρα. Λοιπόν, επίσης να ξέρετε ότι ο Τσίπρας είναι από τους λίγους πολιτικούς ο οποίος πρέπει να είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας των ομιλιών του. Γράφει τις ομιλίες του. Είναι μέρος. Α, για... ωραίο αυτό. Και ξέρετε γιατί. Γιατί όταν κάνει μια ομιλία, όταν αρχίζει και διαβάζει έτσι, όταν λέει την ομιλία του, κοιτάζει κάτω αλλά δεν διαβάζει. Το βλέμμα του δεν διαβάζει. Απλά κοιτάζει. Ακριβώς. Οπότε είναι πολύ λίγοι πολιτικοί που το κάνουν αυτό. Ναι. Επειδή αν είσαι μέρος, αν γράφεις και εσύ, αν δίνεις τις ιδέες σου, είναι πολύ πιο εύκολο να πεις την ομιλία σου. Είναι το ίδιο με εμάς, τα δελτία ειδήσεων. Άμα έχεις. Εμπλακεί στη σύνταξη ενός intro, ενός κειμένου και λάθος να κάνεις, θα το φτιάξεις και ακριβώς. Δεν θα φανεί. Άμα δεν το ξέρεις, δεν είναι δικό σου, μπορεί να κάνεις και σαρδάμ, αν δεν το διαβάσεις πολλές φορές και δεν μελετείς. Και βλέπουμε τους πολιτικούς μας πολλές φορές να κάνουν σαρδάμ. Να κουτσουφλούν διαβάζοντας. Διαβάζει την ομιλία κάποιου συνεργάτη τους που τους έγραψε. Ναι. Οπότε αν δώσεις εσύ ιδέα, ο Τσίπρας αυτό κάνει. Δηλαδή, ειδικά στις τελευταίες του ομιλίες, αυτό κάνει. Παίρνει το χαρτί, το έχει μπροστά του, σε περίπτωση, ξέρεις, είναι και για, και για όλη του την εικόνα, ότι διαβάζει, ότι έχει μία ροή στο χαρτί του, απλά τις ξέρει απ' έξω. Και ξεφεύγει πολλές φορές μέσα από την ομιλία, γιατί μπορείς να το δεις μέσα από τον body language, ότι προσθέτει και λέξεις οι οποίες δεν είναι προκαθορισμένες. Την προσαρμόζει εκείνη τη στιγμή. Είναι ακριβώς. Σαν να έχει κάποιες σημειώσεις. Είναι πολύ βελτιωμένος πάντως. Ναι. Σε σχέση με τα... την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και γενικά έχει στήσει όλη αυτή την εικόνα. Σαν απλός. Δεν θέλει να ξεχωρίζει από τους άλλους. Αν και είναι λίτερ. Επικοινωνιολόγους. Έχουν επικοινωνιολόγους, ναι. Απλά το είναι η νέα γενιά των επικοινωνιολόγων, μπορώ να πω εγώ. Όχι, ξηγάμαστε αυτό. Αλλά παλιά επικοινωνιολόγοι έδιναν κατευθύνσεις στους πολιτικούς και τους έλεγαν αυτό θα κάνετε. Δεν δούλευαν πάνω στους πολιτικούς. Τώρα πλέον δουλεύεις πάνω στον άνθρωπο. Ο Τσίπρας είναι πιο επικοινωνιακός σε σχέση με τους άλλους. Το έχει κιόλας ο άνθρωπος. Ναι. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να δουλέψεις πάνω σε εκείνον. Οπότε αν του δώσεις κατευθυντήριες γραμμές είναι perfect. Μάλιστα. Και ο ίδιος δίνει βαρύτητα. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Ώστε έχουμε τον άριστο μαθητή επικοινωνιακά. Είναι ταλαντούχος. Είναι ταλαντούχος. Ναι. Το έχει κιόλας. Γιατί είναι επικοινωνιακός. Από κούνια ο άνθρωπος. Είναι επικοινωνιακός. Το έχει. Είναι από τους πιο επικοινωνιακούς που έχει βγει. Εκφράζει μια νέα γενιά πολιτικών πλέον, πιέζει όλους τους υπόλοιπους να βάλουν νεότερες γενιάς πολιτικούς. Είναι και εναλλακτικός σε σχέση με τους υπόλοιπους. Βέβαια. Δεν είναι μόνο η γραβάτα. Δεν είναι μόνο η γραβάτα, είναι δηλώνει άθεος. Το σακίδιο. Άλλαξε. Το σακίδιο επίσης σημαντικό. Οπότε έρχεται σε σχέση με τους νέους. Δεν εμφανίζεται κοντά του. Δεν την έχουμε δει. Πήγε ορκίστηκε. Θέλω να το σχολιάσουμε αυτό. Πήγε ορκίστηκε μέσα σε 5 λεπτά. Μπήκε μέσα, του λέει ήρθα. Ήθελε να δείξει ότι εγώ πιάνω δουλειά, δεν είναι ώρα για πανηγύρια. Ακριβώς, ήθελε να δείξει ότι εγώ δεν βγήκα και θέλω να κάνω show off, ότι είμαι πρωθυπουργός όπως έκαναν οι προηγούμενοι. Γιατί οι προηγούμενοι έπαιρναν μέρες να κάνουν την κυβέρνηση. Ναι, 300 άτομα μπαίνουν μέσα στο προεδρικό για να μπορέσουν να κάνουν. Ακριβώς αυτός, επειδή τους είπε ότι θα κάνω και θέλει να χτίσει μια πολιτική καριέρα, μπήκε γρήγορα ώστε να δημιουργήσει εντυπώσεις. Αυτό ήθελε να δείξει ότι δεν είναι ώρα για πανηγύρια, τρέχουμε εδώ, ο κόσμος καίγεται. Και φάνηκε δηλαδή. Ναι, και αυτό έδειξε. Υπάρχει μια εικόνα, είναι χθεσινή αν δεν κάνω λάθος, είναι η δεύτερη, ναι. Η οποία φαίνεται ότι το χαμόγελο του Τσίπρα είναι
ψεύτικο. Να μηχανό. Αμήχανο σε σχέση. Mm-hmm. Ακριβώς η πρώτη φωτογραφία που βλέπουμε πάνω δεξιά, που είναι πίσω η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Σούλτς φαίνεται πιο ειλικρινής. Ναι, χάρη και ότι πήγε να δει την. Ξέρεις, να βρουν μια συμφωνία, να ναι, βρουν κάποια. Ναι, ο Σούλτς όμως πριν πάει υπεροβολούσε το Τσίπρα. Ναι, όμως κατάφερε να τον δει. Σου λέει ο Τσίπρα. Είναι μετά ή πριν. Είναι μετά, αν δεν κάνω λάθος. Μα αυτή δεν είναι στην Ελλάδα, δεν νομίζω. Είναι στην Ελλάδα. Όχι, είναι παλιά. Είναι παλιά. Ήταν τότε έτσι που ψάχναν να. Φαίνεται και πιο αμήχανος ο Τσίπρας. Τσίπρας, γιατί ήταν στις αρχές του. Ναι, ναι. Ναι, είναι παλιά. Είναι στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήταν όταν έκανε. Ήταν υποψήφιος για την. Η άλλη είναι με την κοπέλα με το κόκκινο. Αυτή ποια είναι. Αυτή, εγώ θέλω να δούμε τη χειραψία. Συγκεκριμένα, δεν είναι κάτι συγκεκριμένη η κοπέλα. Ναι. Θέλουμε να δούμε τη χειραψία, όπου η κοπέλα έχει απλώσει περισσότερο το χέρι της, οπότε είναι αυτή που έκανε την πρώτη κίνηση για να. Για να ενθουσιάστηκε πριν το Τσίπρα. Την βλέπει όμως κανονικά, όπως θα βλέπει. Ναι, μια χαρά. Απλά δεν φαίνεται άνθρωπος που έχει αδυναμία, να το πω στο. Δεν έχει δείξει καθόλου. Δεν έχει δείξει τέτοιο στοιχείο. Μάλλον οι γυναίκες του έχουν αδυναμία, πρέπει να πω. Η κάτω φωτογραφία. Η κάτω φωτογραφία. Η κάτω φωτογραφία φαίνεται ότι δεν νιώθει άβολα που περπατά σε κόσμο, σε κάμερες. Νιώθει ότι είναι ένα μαζί τους. Ναι. Ενώ οι υπόλοιποι πολιτικοί όταν περπατούν. Προσέχουν. Παίρνουν και μια στάση, ξέρεις, έτσι λίγο πιο αγέροχη, μπορώ να πω. Το ότι θα. Για να ξέρεις να φανεί ότι είσαι πιο ναι. Με αυτοπεποίθηση. Δείξε μας κάτι. Αυτός. Προχωράμε. Λοιπόν, Αβέρωνα Νεοφύτου. Λοιπόν, ποιος ακολουθεί. Ο Αβέροφ Νεοφύτου, όπου μέσα από το body language του προσπαθεί να επιβληθεί στους άλλους με τον δικό του τρόπο. Ο Αβέροφ Νεοφύτου, να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι έχει κάνει τεράστια βελτίωση επικοινωνιακά. Σε σχέση δεν με πριν, από τότε που εικόνα, μπήκε. Από τότε που μπήκε στον ντύσιμο του, είναι, νομίζω από τους, προσέχει πάρα πολύ τον ντύσιμο του ο Αβέροφ Νεοφύτου. Πάρα πολύ. Και στις κινήσεις του και όλα αυτά έχει βελτιωθεί αρκετά, κανένα. Μπορώ να πω, από τότε που μπήκε πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ναι. Λοιπόν, θέλετε να συνεχίσουμε με τα επόμενα κόμματα, να πάμε ναι, σε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λοιπόν μετά. Βλέπουμε είναι. Τον Αβέροφ Νεοφύτου εντωμεταξύ. Πες μας κάτι, γιατί λοιπόν, δεν είπαμε για τον Αβέροφ Νεοφύτου κάτι. Ωραία, παραπάνω. Να πούμε. Φαίνεται στην εικόνα που βλέπουμε μπροστά μας με τον κύριο με τα άσπρα μαλλιά, φαίνεται ότι. Νιώθει λίγο άβολα σε σχέση με τη χειραψία αυτή που κάνει. Φαίνεται στο πρόσωπό του ότι χαμογελάει, αλλά είναι αυτό το, δεν είναι χαμογελό αληθινό, ναι. Το οποίο ξέρεις, χαμογελάς και φαίνεται, ναι. Κάνει και ρητίδες γύρω από τα μάτια. Ίσως να είναι αμηχανία. Αμηχανία, ναι. Εντάξει, λόγω της δημοσιότητας, της κάμερες και όλα αυτά. Ενώ ο άλλος δίπλα φαίνεται ότι. Είναι στο χώρο ναι. Του. Απλά συνάντησε ένα καλό φίλο. Το χαιρετάω. Ακριβώς. Τι θα πρέπει να προσέξει ο Αβέροφ Νεοφύτου. Να γίνει λίγο πιο προσιτός στον κόσμο. Στον κόσμο. Θεωρείς ότι κρατάει μια απόσταση μια από το βάζει ένα τείχο. Οι περισσότεροι πολιτικοί δικοί μας κρατούν μια απόσταση. Είναι ίσως ο Αβέροφ Νεοφύτου πάντα λέει θέλω να είμαι ειλικρινής. Πάντα το λέει αυτό. Έστω και αν δεν γίνομαι αρεστός. Αυτό ναι. Λέει. Πιστεύεις ότι μπορείς να είσαι ειλικρινής στον κόσμο και να είσαι και αρεστός. Όχι. Είναι εντελώς αντίθετα. Αν είσαι ειλικρινής, θα αρέσεις σε κάποιους και σε άλλους δεν θα αρέσεις. Και αυτό είναι που συμβαίνει με τον Αβέροφ Νεοφύτου. Δεν λέω, δεν παίρνω θέση αν είναι ειλικρινής ή όχι ο άνθρωπος. Άντρος Κυπριανού. Λοιπόν, κάνει κινήσεις όπου θέλει να δείξει ότι είναι μέρος του κόσμου, του λαού. Mm. Ότι όταν βλέπει κάποιους άλλους θέλει να τους δείξει ότι. Σας καταλαβαίνω. Είναι κοντά στον ναι, λαό. Αλλά συγχρόνως παίρνει και το ότι είμαι το πρόεδρος του ΑΚΕΛ. Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Στην επόμενη διαφάνεια υπάρχει μια εικόνα με το Τσίπρα, που είναι αυτό που σας είπα να προσέξουμε πριν, ότι ο Τσίπρας έχει κρατάει περισσότερο το χέρι. Δέσιμο. Η εικόνα ακριβώς. Αυτή δείχνει ότι έχουν περισσότερο δέσιμο ο άντρος Κυπριανού με τον Αλέξη Τσίπρα, σου λέει η αριστερά, σε σχέση με τον Νίκο Αναστασιάδη. Εδώ βλέπουμε πολύ ενθουσιασμό θέλει. Και από την πλευρά του ενός και από την πλευρά ακριβώς. Του άλλου. Ακριβώς. Και με το ότι του κρατάει το χέρι, θέλω να του δείξει φιλικότητα, ο ένας, καρδιότητα. Η καπακωτή του Βασιλείου ναι, βλέπω εδώ. Και από την άλλη. Το Βασιλείου. Γι' αυτό λέω η καπακωτή Βασιλείου από τη μία και από την άλλη το χέρι απλωμένο. Δείχνει ότι έχουν μια καλή σχέση. Ο κύριος Κυπριανού πρέπει να βελτιώσει λίγο τον ντύσιμο του. Είναι λίγο πιο κλασικός. Κλασικός σε σχέση με ναι. Τους άλλους. Ναι. Πάντα φοράει ένα συγκεκριμένο τύπο γραβάτας και όλα αυτά. Ναι. Είναι συγκεκριμένο. Μάλιστα.
Όλα ενδιαφέροντα. Νικόλας Παπαδόπουλος. Νικόλας Παπαδόπουλος. Λοιπόν, ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος κάνει πιο, είναι σε σχέση, όπως σας είπα, κάνει πιο σκληρές κινήσεις όπως τον Αναστασιάδη. Mm-hmm. Είναι λίγο πιο έτσι σκληρός κι αυτός, αλλά όχι τόσο έντονο. Επίτηδες το κάνει, εγώ νομίζω. Ο Νικόλας, για να φαίνεται πιο μεγάλος. Ναι, επειδή είναι σε μικρός ηλικία. Ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στο νεαρό, θεωρώ. Ναι, τον κάνει, είπα, με τα το χέρια σύστημα του κάνει κινήσεις σκληρές. Το πρόσωπο του δεν είναι τόσο σκληρό του Νικόλα Παπαδόπουλου. Δείχνει. Σε αντίθεση με τον Νίκο Αναστασιάδη που στο πρόσωπο είναι που βγάζει πιο σκληρός. Πιο σκληρός. Ενώ ναι, ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος δείχνει σε σχέση με τα χέρια του. Η πρώτη εικόνα, όταν δείχνει του άλλου αυτό, δείχνει ότι είσαι επιθετικός. Είναι επιθετικότητα. Mm-hmm. Είναι επιθετική θέση της mm-hmm. παλάμης αυτή. Οπότε είναι λες και θέλει να τους επιβάλλει ότι αυτό θα γίνει. Έχουμε κι αλλούς. Ναι, να προχωρήσουμε. Θέλετε να πάμε. Πού να πάμε? Θέλετε να πάμε στο Βαρουφάκι? Έχεις εκεί το Γιαννάκη τον Ομήρου. Είναι πρόεδρος της Βουλής. Ναι. Να ρίξω μια ματιά στο Γιαννάκη τον Ομήρου. Είναι πολύ προσεγμένες και πολύ ήπιες οι κινήσεις του κύριου Ομήρου. Είναι, μπορώ να πω επικοινωνιακά σωστά. Είναι σωστά, ίσως δεν υπάρχει και πολλά είναι χρόνια. Είναι πολύ συμπαθή στον κόσμο. Ακριβώς, είναι συμπαθή στον κόσμο. Ναι. Okay. Ενώ οι περισσότεροι. Δεν σε κάνει να φοβάσαι όταν Βαρουφάκι βλέπει που είναι νέο πρόσωπο, λοιπόν, είναι και μοντέλο. Είναι πολύ. Είναι υποψήφιο σε δέκτορα. Αλλά ρίξε μια μάτια στο Βαρουφάκι και μετά. Λοιπόν, ο Βαρουφάκης. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω για το Βαρουφάκι, ότι χθες πήγε με τα πόδια στο Υπουργείο Οικονομικών. Χωρίς συνοδεία, χωρίς αμάξι, χωρίς τίποτα. Περπατούσε. Και ήταν έξω οι δημοσιογράφοι τον περίμεναν, αλλά δεν του δώσαν σημασία. Ήταν κάποιον να έρχεται να του μοιάζει, σου λέει: σιγά μην είναι ο υπουργός τώρα. Και τον ήταν κάτι παιδάκι που είχαν πάει εκδρομή, επίσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών και ξέρω φωνάζουν. Και τότε κατάλαβα ότι είναι ο υπουργός οικονομικών. Και δεν είναι ο μόνος υπουργός που. Ο άλλος υπουργός, δεν θυμάμαι, Σκουρλέτης, πώς το λένε, Σκουρλέτης, πήγε με ένα μαξάκι παλιό στη δουλειά χωρίς φρουρά, χωρίς συνόδεια. Θέλουν ένα μήνυμα, δεν είναι τυχαίο. Θέλουν το μήνυμα το οποίο πρωτοστατεί ο Τσίπρας και μετά ακολουθούν οι άλλοι. Ότι είναι απλοί άνθρωποι. Και ότι θα σας σώσουμε μέσα από την απλότητα. Είναι. Αυτό θέλουν. Λυτή ζωή. Θέλουν το μήνυμα, είναι και μια δήλωση που έκανε ο Βαρουφάκης. Λυτή ζωή, όχι λιτότητα λέει. Λυτή ζωή, ξοδεύουμε λιγότερα. Δεν είναι νεοφανές αυτό. Εγώ θυμάμαι και στην εποχή του Πασόκ που ακριβώς τα ίδια πράγματα έκανα. Ο Παπανδρέου με το ποδήλατο και τα, με τα ποδία. Όχι, δεν είναι, μιλάω για την πρώτη του 80. Α, η εποχή εκείνη. Α, καλά, ναι. Τελευταία χρόνια δεν μπορούσε να βγει υπουργός από το γραφείο του. Έπρεπε να βγει από την πίσω πόρτα. Ναι. Αυτό είναι. Άγριο ξύλο. Ενώ εδώ βλέπουμε μια τεράστια ιδέα. Φεύγουν τα κάγκελα, φεύγουν οι αστυνομικοί. Δεν θα οπλοφορούν, λέει, οι αστυνομικοί ή στις διαδηλώσεις. Για πες μας κάτι παραπάνω λοιπόν, για τον Βαρουφάκη. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι, πώς να σας πω, η εικόνα που δείχνει ότι δεν με ενδιαφέρει τι θα πείτε. Αυτή είναι η εικόνα δείχνει. Το ότι εμένα με αφορά το ότι είμαι λέκτορας. Ότι τώρα μπήκα υπουργός οικονομικών και δεν με ενδιαφέρει ούτε το πουκάμισό μου, ούτε ακόμα και στις εκδηλώσεις που πάει σε συνέδρια και όλα αυτά, πάει χωρίς γραβάτα. Όχι ούτε, τώρα, από πάντα. Από λες, πάντα. Ναι. Θέλει να δείχνει απλώς. Δεν θέλει, λέει ότι δεν έχει ναρκισισμό έτσι κι αλλιώς. Από θεωρεί, μόνο το δήλωσε. Θεωρεί, θέλει να δείχνει απλώς ή θεωρεί περιτά και ανούσια. Ακριβώς. Γιατί έχει άλλη σημασία το να θέλω να δείξω από το αυτό, τι είμαι και τι πιστεύω, τα πιστεύω μου, τις αρχές αυτός μου. Αυτός δείχνει τα πιστεύω του. Ναι. Και είναι στάση ζωής γι' αυτό. Ακριβώς, ναι. Γιατί δεν είναι τώρα, είναι σε σχέση με τον τομέα του, είναι πάρα πολύ καλός. Και πιο παλιά που δεν ήταν υπουργός, είχε πάει και σε εκπομπές οι οποίες ήταν σε, ξέρεις, TV shows βραδινά, σε ναι, ιδιωτικά κανάλια στην Ελλάδα. Δεν έχει κόμπλεξ και δεν τον ενδιαφέρει αν οι δημοσιογράφοι θα πούν ότι δεν φόρεσε γραβάτα, δεν ήρθε με το αυτοκίνητο. Δεν τον ενδιαφέρει γιατί θέλει να δείξει με το έργο του και όχι με την εμφάνισή του στην ουσία. Και έκανε μια δήλωση. Αυτή που είπα και πριν του Κυριακού, είπε ότι δεν θέλουμε λιτότητα, θέλουμε οι Έλληνες να ζουν λιτά. Θέλουμε να επιστρέψουν πίσω στην εποχή, είπε, που ξόδευαν λιγότερα από ό,τι έπαιρναν σε μισθό mm-hmm. και που τις αποταμιεύσεις τους, είπε, τις ξόδευαν για τις σπουδές των παιδιών τους. Mm-hmm. Και η λιτή ζωή θα ξεκινήσει από εδώ, λέει, από το Υπουργείο εδώ. Είναι αυτό το μήνυμα, θέλει... Αυτό το μήνυμα θέλει να δώσει ένα παράδειγμα στο ελληνικό λαό. Για να ακολουθήσουν ότι... και οι υπόλοιποι. Ναι. Αυτό θέλει να δείξει. Να δείξει και τουλάχιστον μέχρι τώρα, από ό,τι έχω δει δηλαδή και μέχρι χθες, μια χαρά το κάνει. Μια χαρά, ε. Και η στρατηγική που ακολουθεί, μια χαρά. Και γενικά το υπουργικό του Τσίπρα δουλεύει πολύ πάνω στο επικοινωνιακό. Είναι πάρα πολύ καλό. Από ό,τι ξέρω, έχουν ένα πολύ καλό team επικοινωνιολόγων. Α, έχουν καλό team, ναι. Ε. Ναι.
Και είναι νέοι προπάντων. Οι Ελλαδίτες είναι πολύ επιτυχημένοι στην επικοινωνία. Εμείς δεν είμαστε. Εμείς πρέπει να επενδύσουν οι πολιτικοί μας. Πρέπει να επενδύσουν. Δεν τους βάζει τα έξοδα τώρα. Δεν είναι μα θέμα έχουν έξοδο. Ήδη τα άτομα. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να επενδύσουν, γιατί έχει σημασία και στις πολιτικές που θα ακολουθήσεις. Ένα κόμμα για να εξυγχρονιστεί πρέπει να εξυγχρονιστεί και επικοινωνιακά. Άμα δεν μπορείς να περάσεις τις θέσεις σου στο λαό να τις κατανοήσει, έχει χάσει το παιχνίδι. Σωστά. Ακριβώς. Είναι ο σωστός τρόπος που βγαίνεις προς τα έξω η επικοινωνία σου με τον λαό. Ποιο θα βαθμολογούσες με άριστα στην Κύπρο, σου βάζω δύσκολα. Στην Κύπρο. Ναι. Έλα σκεφτού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πώς τον βλέπεις. Πώς τον βλέπω. Είναι καλός, αλλά θα μπορούσε να ήταν έτσι λίγο πιο... Τον ρωτάνε και κάνει... Νομίζω τουλάχιστον σε περιορισμένα θέματα λίγε υπεκφυγέ. Διπλωματικέ απαντήσει. Είναι ναι, ναι, αλλά θα μπορούσε. Αλλά κρατάει διπλωματικό... αρχίδιο, είναι από του πιο νεαρού στο... στην κυβέρνηση. Είναι ο πιο νεαρό, νομίζω. Δεν είναι. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει βελτίωση για καλύτερο. Το θέμα είναι να θέλουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι ναι. Το θέμα. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να επενδύσουν στην επικοινωνία. Ναι. Εκεί είναι όλα τα. Είναι εκεί. Αν θε να έρθει ο κόσμο μαζί σου, υπάρχει παράδειγμα ο Τσίπρα που στι προηγούμενε εκλογέ ήταν 4%. Ναι. Και τώρα έχει πάρει, δηλαδή είναι τρανακτό παράδειγμα. Γιατί επένδυσε σωστά και πήγε στο συγκεκριμένο κοινό που έπρεπε να πάρει. Πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Εγώ ευχαριστώ. Πήραμε έτσι μια γεύση διαφορετική για τη σύγχρονη. Κάναμε και μια διαφορετική συζήτηση.